Ότι επί 2 μήνες συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και δεν φαίνεται να σταματά, διότι ξεκίνησε όπως θυμόμαστε με το νομοσχέδιο το οποίο είχε προτείνει η κυβέρνηση, προσπαθούσε να το περάσει για την έκδοση υπόπτων στις αρχές της υπηρετικής Κίνας. Οι αντιδράσεις την ανάγκασαν να το παγώσει, ωστόσο οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και λέγεται ότι είναι και φαίνεται μάλλον ότι είναι οι πιο σφοδρές και είναι η μεγαλύτερη κρίση που περνά το Χονγκ Κονγκ από το 1997 όταν παραδόθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία στην Κίνα. Ναι, βλέπουμε την διαμαρτυρία να είναι πλέον σε επίπεδο αντιπαράθεσης των διαδηλωτών με την αστυνομία. Ακριβώς, γιατί ακούγονται πλέον συνθήματα κατά του συστήματος που είχε υιοθετηθεί τότε, ότι είναι μία χώρα με 2 συστήματα, Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, σε σχέση με, με την υπηρετική Κίνα. Και επίσης κατά της κυβέρνησης βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, αυτή είναι live εικόνα. Ναι. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Εικόνα. Είναι σχεδόν 11:30 το βράδυ και δεν έχουν σταματήσει. Κάποιοι διαδηλωτές λένε χαρακτηριστικά ότι τρέχουμε όλη μέρα, αλλά δεν έχουμε κουραστεί, θα συνεχίσουμε. Ναι. Γιατί βλέπουμε δακρυγόνα χημικά στους δρόμους. Πάρα πολλά δακρυγόνα έχουν πέσει. Οι διαδηλωτές σε πάρα πολλά σημεία στήσαν και οδοφράγματα. Έγινε και πετροπόλεμος. Ίσως να φαίνεται κάπως πιο ήρεμη αυτή τη στιγμή. Ναι, φαίνεται να έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει πολλή κόσμο αυτή την ώρα στον δρόμο. Ωστόσο, είχαν προηγηθεί έντονες μάχες μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών. Έτσι ακριβώς. Και έγιναν, να πούμε εδώ, 600 συλλήψεις. Ναι. Υπάρχει οργή βεβαίως από το Πεκίνο, το οποίο λέει ότι υπάρχουν και υποκινητές αυτών των διαδηλώσεων και εκτός συνόρων, μεταξύ των οποίων δείχνει και την Βρετανία. Λένε όμως οι διαδηλωτές ότι δεν θα σταματήσουν, ζητούν την παραίτηση της Κάρι Λαμ, που είναι η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, επειδή θεωρούν ότι ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να εκτελεί τις εντολές του Πεκίνου. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η κατάσταση μάλλον δεν θα σταματήσει και θα συνεχιστεί. Αναστασία Μπαλέστροβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μαρία Δέκα.